Συναδέλφοι και συνάδελφοι, εχθές η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επίταξη 206 προσωπικών υπηρεσιών γιατρών στην Αττική. Την ίδια στιγμή που στα δημόσια νοσοκομεία λείπουν πάνω από 6.500 γιατροί. Κοροϊδεύει τους ασθενείς και τους υγειονομικούς ότι έτσι θα αντιμετωπιστούν οι χιλιάδες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία. Ότι με 206 γιατρούς θα αντιμετωπιστούν οι λύσεις αναμονής των ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία στις μονάδες εντατικής θεραπείας για να κερδίσουν τη ζωή τους. Οι μετακινήσεις ασθενών και υγειονομικών σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη. Οι επί έναν χρόνο αποκλεισμένοι ασθενείς από χειρουργία, θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις. Αυτή η εξέλιξη είναι μια ακόμα απόδειξη ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν έχει θωρακιστεί επί έναν χρόνο πανδημίας, καθώς δεν έγιναν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που απαιτούνται για την αναχέ της πανδημίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση αποφεύγει να προχωρήσει σε πραγματική επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, παρέχει ασυλίες στους επιχειρηματικούς ομίλους υγείας, ώστε να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν εν μέσω πανδημίας και από πάνω τους επιδοτεί για όσους ασθενείς θελήσουν να νοσηλεύσουν. Συμπληρώθηκε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ένας χρόνος από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας. Ένας χρόνος που για την εργατική τάξη αυξήθηκαν τα βάσανα, ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα. Έζησε και ζει έχοντας τον φόβο του κορονοϊού, αλλά και τον φόβο της ανεργίας, της απληρωσιάς, της περικοπής όσων δικαιωμάτων της απομένουν. Έζησε και ζει την ασυδοσία των εργοδοτών στους χώρους δουλειάς, που το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα αυξηθούν τα κέρδη τους. Να μην αγγίξει η κρίση την κερδοφορία τους. Όπως και το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να προχωρήσει απρόσκοπτα η πολιτική που ενισχύει την υγεία ως εμπόρευμα, την πολιτική που οδηγεί την παράδοση στους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας, υγείας και της βιομηχανίας είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται με ρυθμό 31-40%, και αυτό μόνο το πρώτο τετράμινο της πανδημίας. Όλο αυτό το διάστημα περίσσεψε η ατομική ευθύνη, η κρατική τρομοκρατία και καταστολή απέναντι σε όλους όσους διεκδικούν, οργανώνουν, βγαίνουν στον δρόμο. Θέλουν η μάσκα να αποτελέσει φήμοντρο. Η εργοδοτική τρομοκρατία και εκμετάλλευση οδηγεί σε εγκλήματα, όπως η νόσηση και ο θάνατος δεκάδων συναδέλφων από χώρους δουλειάς στον Πειραιά, όπως ο Σκλαβενίτης, όπως ο Πασαλιμάνι. Αφού ακόμα και όταν είσαι άρρωστος από κορονοϊό, πρέπει να δουλεύεις. Καθημερινές άλλωστε είναι καταγγελίες για κρούσματα στους χώρους δουλειάς και ξεπερνούν ακόμα και τα στοιχεία που ανακοινώνει επίσημα η κυβέρνηση. Η κατάσταση αρχίζει να είναι κρίσιμη και συνεχίζει να είναι κρίσιμη και το ενδεχόμενο να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο είναι βέβαιο, αφού κανένα από τα συνεχόμενα lockdown δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας επιχειρήσεις που λειτουργούν ή στα μέσα μεταφοράς, ούτε δημιουργούν επιπλέον κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας και υγειονομικού προσωπικού. Η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία έχει χτυπήσει κόκκινο. Το δημόσιο σύστημα υγείας αφήνεται ακόμα μια φορά ανοχήρετο στο τρίτο κύμα. Αντί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων σε υποδομές και προσωπικό, ανακατεύει την τράπουλα μετατρέποντας νοσοκομεία της Αττικής σε μια νόσου. Αποδεικνύεται ότι τα παγιωμένα κενά και ελλείψεις ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό που προϋπήρχαν στο σύστημα υγείας το έχουν κυριολεκτικά σμπαραλιάσει. Σε σημείο που αδυνατεί να καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και τα υπόλοιπα πολύ σοβαρά νοσήματα. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας στην Αττική είναι σχεδόν εξαντλημένες. Οι ντροπιαστικές λίστες αναμονής για ένα κρεβάτι ΜΕΘ ξεπερνούν τις 100 σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Οι σοκαριστικές εικόνες με ασθενείς να διασωληνώνονται σε απλούς θαλάμους, σε κοινή θέα, από κλινική σε κλινική, τμήματα και κλινικές κλείνουν για να μετονομαστούν σε COVID, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες που τις ελεγχώνουν. Σε αυτό το σκηνικό πολέμου, χρόνια πάσχοντες με σοβαρές ασθένειες που δεν πρέπει να πάψουν ούτε στιγμή τις θεραπείες τους, πετιούνται έξω από κλινικές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας από την νευρολογική του Ερυθρού Σταυρού, που πλέον βρίσκονται σε απόγνωση, αφού καλούνται να τα βγάλουν πέρα όπως νομίζουν. Αυτό δείχνει άλλωστε και η κρατική κατάσταση στα νοσοκομεία του Πειραιά. Το έγκλημα συνεχίζεται στο αντικαρκινικό νοσοκομείο του Μεταξά σε βάρος των ογκολογικών ασθενών, καθώς εκενώθηκε από τους ογκολογικούς ασθενούς που περιμένουν για θεραπείες και χειρουργία. Έγινε αναβολή χειρουργείων, αναστολή τακτικών και εξωτερικών ιατρίων, καθώς και των αποκυβατινών, των μικρών χειρουργείων και των αιμοληψιών, αναστολή εισαγωγών στο παθολογικό τμήμα αλλά και στο αιματολογικό. Ενώ βεβαίως υπάρχουν και δεκάδες κρούσματα μεταξύ του προσωπικού. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει σε πραγματική και άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα, έρχεται από πάνω και ενισχύει με παχυλές αποζημιώσεις τις δίθεν επιταγμένες ιδιωτικές κλίνες. Ενώ φτάνει στο απαράδεκτο σημείο να μεταφέρει σε αυτές ειδικευόμενους γιατρούς από τον ήδη υποστελεχωμένο δημόσιο τομέα.
Και αν για τα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας, όπως αυτά που ανήκουν σε ευηρετικούς ομίλους στην Αττική, η κυβέρνηση δεν βγάζει άχνα, την ίδια στιγμή που τους στέλνει πελατεία, η κοροδία της απογειώνεται με τα τελεσίγραφα που μοιράζεται από τους απασχολούμενους γιατρούς, μήπως και παλώσει κάποια τρύπα. Αλλά ούτε και το περίφημο πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού είναι πραγματικά μαζικό. Η κατάσταση με τα εμβόλια έχει εμπλακίσει μιλόπεντρες στον ανταγωνισμό μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται τις ανάγκες του λαού για να γίνει καλά. Επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση προχωρά με το βλέποντας και κάνοντας. Χωρίς σχέδιο για την ουσιαστική στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, με προκλητικά δωράκια στους ιδιώτες κλινικάρχες, προσπαθεί μετατρέποντας όλο το σύστημα υγείας σε μια νόσου να μεταφέρει τους θανάτους σε άλλες νόσους που δεν μετριούνται όπως αυτούς της πανδημίας. Κριτήριο λοιπόν της κυβέρνησης συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα δεν είναι απλά το πώς δεν θα θυγούν τα κέρδη των κλινικαρχών, αλλά το πώς θα στηριχθεί και από πάνω η κερδοφορία τους. Πρόκειται για μια πολιτική άγιο δισκοπότηρο για όλα τα αστικά κόμματα που θεωρούν αυτονόητη την επιχειρηματική δράση στην υγεία, τη λειτουργία, ακόμα και του δημόσιου συστήματος με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια που θα μοιράζει δουλειές σε ιδιώτες. Το σύστημα υγείας δηλαδή που αποδείχθηκε όχι σωτήριο, αλλά φωνικό σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη του κόσμου. Η κατάσταση στο σύστημα υγείας θα ήταν σήμερα διαφορετική αν είχαν πράξει όσα εδώ και ένα χρόνο προτείνουν και διεκδικούν οι φορείς των υγειονομικών και τα σωματεία. Η κυβέρνηση όμως απορρίπτει τα αιτήματά τους επειδή αντιμετωπίζει ως κόστος την προστασία της υγείας του λαού που στερεί κρατικούς πόρους από την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Ο αγώνας για ουσιαστικά μέτρα προστασίας του λαού είναι επιτακτική ανάγκη να γιγαντωθεί σήμερα. Η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, εδώ και τώρα, η προλήψη χιλιάδων γιατρών και νοσηλευτών έπρεπε να είχε γίνει ήδη από χτες. Τώρα λοιπόν μέτρα προστασίας των εργαζομένων, στη βιομηχανία, στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουν γίνει εστίες υπερμετάλλωσης του ιού. Τα lockdown και η δίθεν αποτελεσματικότητά του και τα παραπέρα μέτρα περιορισμού είναι κενό γράμμα, μιας και έχει αποδειχθεί και το ομολογούν και οι επιστήμονες ότι χώροι δουλειάς και μέσα μεταφοράς είναι η κύρια αιτία μετάδοσης. Φτάνει πια. Δεν παίζουμε άλλο τη ζωή μας κοροναγράμματα. Διεκδικούμε την άμεση επίταξη του νοσοκομείου Μετροπόλιταν και συνολικά του ιδιωτικού τομέα υγείας και όλων των δομών του, χωρίς καμία αποζημίωση των ειδικητών αυτών των δομών. Καλή συνέχεια.